Απρίλιος 1827. Κατά την πολιορκία των Αθηνών, οι Έλληνες αθετούν συμφωνία παράδοσης και κατασφάζουν 250 Τουρκαλβανούς που ήταν οχυρωμένοι στη Μονή του Αγίου Σπυρίδωνα στον Πειραιά. Ο αγωνιστής Νικόλαος Κασομούλης περιγράφει την ντροπή και απελπισία των Ελλήνων γι' αυτό. «Εκλάψαμεν, εκτυπήσαμεν τα σκεφαλάς μας, στρατιώτε και αξιωματικοί δια το τραγικόν τούτο συμβάν και διότι εφάνιμεν επίορκοι. Δεν ηξέβραμεν πώς να δικαιολογήσομεν τον εαυτόν μας, μόλον όπου δεν ηξέβραμεν πώς άρχισε το κακόν. Και μας εφάνει ότι σκέπη εσχρά και βδελιρά έπεσεν επάνω εις τα πρόσωπά μας. Η συνείδησή μας ήλεγχεν και εις τας κατηγορίας των εχθρών, όπου μας απέδιδον φωνάζοντες από απέναντι των οχυρωμάτων μας, δεν ηξέβραμεν τι να απολογηθούμεν και πώς να ξεπλύνομεν την επιορκίαν μας, ώστε να ησυχάσει το συνειδός μας. Μοναχοί μας ελέγαμεν ότι ο Θεός είναι αδύνατον να μη μας παιδεύσει δια ταύτην την πράξην».